Για 10-15 χρόνια περίπου είχαμε τη μεγάλη κόντρα Βύση-Βανδύ. Ή αν θέλεις Βανδύ-Βύση. Εγώ δηλωμένος Βυσικός. Ναι, πάντα. Το γνωρίζουμε. Έτσι, εγώ με τη Βύση και τα λοιπά. Και τη γουστάρω πάρα πολύ, πιο πολύ τη Βύση από τη Βανδύ. Όμως, σε αυτά που συμβαίνουν τώρα, πάω υπέρ της Βανδύ. Διότι ο Νάσος έβαλε ένα βίντεο από τον Σταρ παλιά, όπου είχε κάνει δηλώσεις ο Νίκος Καρβέλας. Και τότε η Άννα Βύση είχε πει τα καλύτερα για την Δέσποινα Βανδύ και η Δέσποινα Βανδύ είπε αυτό που τώρα τα είπε και τότε, ότι ναι, μπορεί στο μήνο να συνεργαστούμε. Ενώ ο Νίκος Καρβέλας ήταν ιδιαίτερα επιθετικός και ισοπεδωτικός κάποιες στιγμές για κάποιες ομοιότητες που είχε στην εμφάνισή της η Δέσποινα Βανδύ. Την αντέγραφε δηλαδή. Ναι, ότι την αντέγραφε. Φωνικά, ναι, φωνικά δεν γίνεται. Η Βύση απέχει πολύ από την Βανδύ, αλλά η Βανδύ όμως έφτιαξε μια προσωπικότητα. Έτσι όπως το είπε, είναι ένα pop icon, όπως έχει πει η Άννα Βύση τότε, πριν από 10 χρόνια, 15. Λοιπόν, είχε πει ότι ξέρεις κάτι, είναι ένα pop icon, είναι μια star αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε κάτι, όταν βλέπεις ένα άτομο το οποίο τότε στη μεγάλη κόντρα σου λέει ότι ναι, και να δουλέψουμε μαζί, εγώ θα δεχτώ, ας πούμε, θα πάω, στο λέει και σήμερα και σου δείχνει ότι ξέρεις κάτι, ότι ρε παιδί μου, δεν έγινε ποτέ κόντρα, γιατί άκουσε, η αλήθεια ποια είναι, ότι οι γύρω-γύρω λέγανε πολλά. Και έτσι βόλευε. Ναι, και έτσι βόλευε, αλλά ναι. Οι δύο όμως δεν λέγανε πειράξεις τίποτα. Ναι. Δεν είχαν τσακωθεί, δηλαδή δεν είχαν συναντηθεί, όχι, ας πούμε, να παρεξηγηθεί. Αλλά αυτές οι δύο ποτέ. Στην αρχή μόνο, εγώ γι' αυτό πήγα πολύ με τη Βύση, γιατί με ενόχλησε τότε που είχε ξεκινήσει η Δέσποινα Βανδύ, που γύρισε και είπε ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, 45άρισε τώρα, ας πάει στη σπιτάκι της. Και τώρα βέβαια η Δέσποινα Βανδύ είναι 50άρα, έτσι. Ναι. Και δεν έχει πάει σπίτι της, έχει κάτσει εδώ. Αλλά θέλω να σου πω, εντάξει, νέα κοπέλα ήταν τότε, το είπε διαφορετικά, ήθελε να μπει στο παιχνίδι μέσα, ήθελε να χτυπήσει. Καμιά φορά ακούει και τους γύρω που λένε διάφορα, όχι, και επηρεάζεσαι. Ήθελε να χτυπήσει τη βασιλική θέση, ρε παιδί μου, και καλά έκανε. Και απόδειξε ότι τη θύψε. Ναι, τη θύψε. Και μάλιστα έκανε πολλά και σημαντικά πράγματα στην καριέρα της κι αυτή. Να πούμε βέβαια τώρα στη συνέντευξη στο Χατζηνικόλαο, δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα. Καλά πήγε. 15% για Χατζηνικόλαο. Ναι, πραγματικά με βέβαια τα ρούχα μου έξω. Εξήγησε μου. Το 15% είναι πάρα πολύ καλό νούμερο. Τι θέλετε, δεν είναι σιωπηδόν, δηλαδή. Κάτσε, η Βανδύ βγαίνει, δε Θοδωρή. Σιγά μωρέ, η Βανδύ να μας πει τι τώρα. Θα μπορούσε και να κάνει ένα 20άρι. 20άρι σε 15 λεπτό έκανε και για το 10άρι. Να μας πει το δέντρο που είναι μαζί 21 χρόνια. Εντάξει. Να μας πει για ποιον. Να μας πει για την νέα τη δουλειά που κυκλοφορεί και. Να, που είπε για την κόντρα με τη Βύση και τη Βανδύ. Σιγά μωρέ, ποιο ενδιαφέρει για αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία. 15άρι, 12 για τη Βανδύ και ενώπιον στον οποίο Χατζηνικόλαο που το διαφημίζει όλη τη μέρα παντού και από τα social είναι λίγο. Έχουμε ξεφύγει τελείως όλοι, έτσι. Εννοείς δηλαδή, με τα νούμερα. Κάθε φορά που κάνουμε συζήτηση, πάντα πλαπανόμαστε για αυτό το λόγο. Όχι, έχουμε ένα θέμα. Εγώ περίμενα ένα 20% να το κάνω. Τι 20% περιμένεις, γιατί για ποιο λόγο το περίμενες 20%, μωρέ. Γιατί είναι Βανδύ. Γιατί σιγά μωρέ είναι Βανδύ. Ποια Βανδύ σήμερα. Θες να μου πεις ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένη με αυτά τα νούμερα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία κιόλας. Εντάξει. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πες μου, η Δέσποινα Βανδύ αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο να κάτσω να τη δει. Εντάξει. Τι εντάξει, πες μου. Είπε, βγήκε και ο Ντέμις. Άκουσε. Είπε για τον ερωτά του. Τι νόητα, εντάξει, ένα ζευγάρι το που είναι 21 χρόνια μαζί. Άκουσε. Πώς γνωρίζει, πριν, πριν από 15 χρόνια ήταν μεγάλη υπόθεση να μιλήσει η Δέσποινα Βανδύ για αυτά που μίλησε τώρα. Τώρα η Δέσποινα Βανδύ και η Άννα Βύση έχουν πάρει την Κατιούσα. Δεν ανήκουν στην ελίτ του ελληνικού τραγουδιού. Ούτε η Βύση, ούτε η Βανδύ. Των πραγμάτων περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, δεν λέω τίποτα. Μα δεν λέω, και, ναι, αυτή τη στιγμή στην ελίτ είναι η Ελένη Φουρέιρα. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει, αυτή είναι. Καταλαβες. Δεν είναι στην ελίτ. Αυτή τη στιγμή η Δέσποινα Βανδύ προσπαθεί να κάνει τηλεοπτική καριέρα. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Και δισκογραφικά δεν βλέπει να κάνει τίποτα. Έβγαλε ένα τραγουδάκι, μια διασκευή που έβγαλε. Κοίταξε τι έγινε. Δηλαδή, δισκογραφικά δεν κάνει τίποτα. Και δεν πάει σε μαγαζιά. Πήγε τώρα σε ένα μαγαζί και πέρα, εντάξει. Καλώς, ξένα τα μαγαζιά τώρα. Όχι, θέλω να σου πω, για ποιο λόγο να κάνει παραπάνω το 15%. Το 15% τι σημαίνει? Ότι 1 εκατομμύριο κόσμος τους είδε, το Χατζηνικολάο και τη Βανδύ. Γιατί έχουν αυξηθεί και οι τηλεθεατές. 1 εκατομμύριο τους είδε, που σημαίνει ότι έχει ακόμα ενδιαφέρον. Δηλαδή ακόμα ζει. Ακόμα ζει. Στο χέρι της είναι να ξαναπάει εκεί που ήταν. Και η μία και η άλλη. Στο χέρι της είναι. Αυτό λοιπόν είναι επιτυχία. Γι' αυτό δεν βλέπεις το 15. Ναι, αλλά το 15 για να βγει έχει φτύσει αίμα ο άλλος. Και αυτή τη στιγμή έρχεται η γυναίκα αυτή, ας πούμε, η οποία δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα και το μόνο που έχει να κάνει είναι να φρεσκάρει λίγο τη μνήμη όλων μας και να υποθούμε αυτά που υπόθηκε τώρα μέσα από όλες τις εκπομπές και τη δικιά μας εκπομπή, να υποθούν κάποια πράγματα για να ξαναπεί πάλι στο παιχνίδι. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κοπέλα.
Και να σου πω κάτι, είμαι μαζί τη. Γουστάρω τη Βανδί πάρα πολύ και τη Βύση τη γουστάρω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Βυσικό ή Βανδικό. Δεν υπάρχει αυτή η κόντρα. Εντάξει, η Βύση νομίζω και Αμερική τώρα έχει ψηφίσει. Πέρα από αυτό, η Βύση τώρα εντάξει, είναι στην καρακοσμάρα τη. Ναι. Εγώ τώρα είμαι με του ανθρώπου που έχουν δώσει πολλά στο ελληνικό τραγούδι και του αξίζει να είναι στην κορυφή. Η Δέσποινα Βανδί είναι από τα άτομα που αξίζουν να είναι στην κορυφή. Εντάξει. Από τον άρχο το χι κοριτσάκι που βγαίνει τώρα και μου λέει τις βλακίες που μου λέει, προτιμώ να βγει η Δέσποινα Βανδί που ακόμα κρατάει και ομορφιά έχει. Καλά, και ναι, το ναι, κορμί ναι, της έχει και τη φωνή της έχει. Κορμί κορμάρα, ναι, δεν συζητάω. Και όλα τα έχει το κορίτσι αυτό. Λοιπόν, ναι, τώρα δεν υπάρχει η αντιπαλότητα Βύση Βανδί, οπότε είμαι και Βυσικός ή Βανδικός. Απλά εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που η κοπέλα γύρισε και είπε: ρε παιδί μου, εντάξει, okay, και να δουλέψουμε και μαζί, δεν υπάρχει. Θεωρείς ότι μπορεί να γίνει τελικά αυτή η συνεργασία? Το κύκνιο άσμα θα είναι αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Όταν θα το κάνουν, τελειώνουν. Σβήνουν το χάρτη. Δηλαδή θα κάνουν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, εάν βρεθούν και οι δύο μαζί στην ίδια πίστα. Αλλά αμέσως μετά όμως πρέπει να πάρουν απόφαση τι θα κάνουν μετά. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα γίνει παρουσιάση. Τόσο εκπαιδευτικό θα είναι δηλαδή. Τόσο εκπαιδευτικό είναι, ναι. Καλά, εκ των πραγμάτων πώς παρουσιάζεται πάει η Δέσποινα Βανδί πια? Δεν ξέρω αν πάει πώς παρουσιάζεται ή όχι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν γίνει αυτή η συνεργασία, μετά υπάρχει το τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή το τέλος πλησιάζει. Θα δούμε. Τώρα όμως υπάρχει πορεία ακόμα. Και η Δέσποινα Βανδί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ακόμα εν σχέση με την Άννα Βύση, η οποία Άννα Βύση εκ των πραγμάτων πάει με Νίκο Καρβέλα, ο οποίος είναι κορεσμένος. Είναι πλέον δεν έχει να δώσει τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Και ο ίδιος έχει κουραστεί. Όχι, δεν έχει να δώσει τίποτα μουσικά. Άλλο. Εντάξει, με το παρελθόν δεν ζει κανένας. Αυτή τη στιγμή η Δέσποινα Βανδί, ας πούμε, αν κάνει τώρα συνεργασία με το Φίβο, τώρα μπορεί να βγάλει κάτι. Κάτι μπορεί να βγει πάλι. Ναι, γιατί κάνει μια ωραία διακοπή. Και αυτό που είπε ότι ήταν να πάρει προς τιμή της, κοιτάξτε να δεις πόσο σοβαρό άτομο είναι. Είπε ότι όταν τελείωσε η συνεργασία με τον Φίβο, που τη άφησε μια πίκρα, ήταν πολλά τα χρόνια, τη έδινε ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Θεοφάνου και δεν το πήρε. Ενώ ήξερε ότι θα γίνει επιτυχία. Γιατί σου λέει δεν έπρεπε. Δεν ήταν το σωστό το timing. Και αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη αξία έχει ως άνθρωπος, ως καλλιτέχνητα και πόσο σέβεται τους συνεργάτες της.